κύριος Παπαδημητρίου δεν είναι ένας τυχαίος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν είναι και ένας τυχαίος δημοσιογράφος του Sky. Ναι. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τι λέει και πότε επιλέγει να το πει. Αυτό μας είχε δείξει και στην δημοσιογραφική του καριέρα. Επίσης δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει μιλήσει για πιστοληπτική γραμμή. Για προληπτική πιστωτική γραμμή, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό του ESM σημαίνει ένα νέο μνημόνιο, νέα προαπαιτούμενα και νέα μέτρα. Έχει μιλήσει στο παρελθόν και ο κ. Κουκοδήμος και η κυρία Μάρκου. Ο κ. Θεοχάρης πολύ πρόσφατα μίλησε για το Δούνο του, αποκαλώντας το φυσικό σύμμαχο μιας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό που αποκαλύπτεται είναι ένα κρυφό σχέδιο το οποίο θέλουν να μας οδηγήσουν σε ένα νέο μνημόνιο. Το οποίο θα έλεγα ότι θα ήθελα να λειτουργήσει ως ένα άλοθη για πολιτικές τις οποίες δεν θα μπορούσαν να τις επιβάλλουν με άλλο τρόπο. Για τις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν στα εργασιακά, για τις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν στο ασφαλιστικό. Έχει μια σημασία ο λαός να συγκρίνει ποια είναι τα δύο προγράμματα τα οποία έχονται να διεκδικήσουν και ποιες είναι οι δύο πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχονται να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Γιατί είναι πολύ καθαρά τα διλήμματα για την επόμενη μέρα. Από τη μία πλευρά είναι ένα σχέδιο το οποίο εγγυάται μια ασφαλή πορεία της χώρας μετά την έξοδο από τα μνημόνια, με κοινωνική δικαιοσύνη, ανάκτηση των θέσεων εργασίας που χάθηκαν στα χρόνια του μνημονίου, περισσότερο και καλύτερο κοινωνικό κράτος, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Και από την άλλη, έχουμε αυτό το οποίο προσπαθεί να κρύψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει να κάνει με τη διάλυση και την ισοπαίδωση του δημόσιου συστήματος υγείας και της δημόσιας παιδείας, με την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος που θα σημαίνει νέες περικοπές στις συντάξεις. Ένα συνολικά ανατεχιαστικό σχέδιο για όλο τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.